Όλα τα ραγουάνια στους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί Τσερκώτης, λέει, να προηγηθεί κοντά της τον Δίκαιο. Συντρίσσεται τοποθετεί ο Παγκράτιος με την Τσερκώτη, δηλαδή στην πρωτοπορία. Παγκράτιος και Δίκαιος ακολουθεί σε δεύτερη και τρίτη θέση. Συνέχεια τρέχει Απολγκάντι με τα άλλα άλογα είναι στη συνέχεια με Τσερκώτη, δηλαδή στην πρωτοπορία Παγκράτιος, Δίκαιος, στη συνέχεια ο Βέντο Παναγιώτης, Απολγκάντι, Πυρίχιος, Παλάδα, Αθηνά και στην δεύτερη θέση. Αυτός είναι ο Μάριος Πλάνης, των 1.000 μέτρων. Βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Η Τσερκώτης λέει ότι έχει τον Παγκράτιος, το ένα μήκος, αλλά και τον Δίκαιο. Στη συνέχεια η Απολγκάντι περνά στην δεύτερη θέση και στην πέμπτη ο Βέντο Παναγιώτης. Σιγά σιγά βελτιώνεται και ο Πυρίχιος, μένει πιο πίσω ο Μάριος Πλάνης και η Παλάδα, Αθηνά. Ύψο των 700 μέτρων, με Τσερκώτη πάντα στην πρωτοπορία. Ο Παγκράτιος και ο Δίκαιος είναι κοντά ο ένα στον άλλο. Στη συνέχεια είναι και η Απολκάντη που βελτίωσε τη θέση τη με τον Δίκαιο να περνά δεύτερο τώρα σε βάρο του Παγκράτιου. Ενώ στη θέση του Δίκαιου βγαίνει το Παναγιώτη, ο Πυρίχιος κάνει το ανέβασμά του. Τετραγωσάρι με Τσερκώτη πάντα στην πρωτοπορία. Ο Δίκαιος ακολουθεί, ο Βέντο Παναγιώτη φαίνεται ότι έχει δυνάμει, ο οποίο προσπαθεί και περνά μάλιστα στο βήμα ενδιάμεσα των δύο για να τεθεί επικεφαλής τώρα και να προηγείται σταθερά του Δίκαιου ο Πυρίχιος. Ο Πυρίχιος τώρα κάνει το finish του με το Βέντο Παναγιώτη, ωστόσο να παίρνει το προβάδισμα, το οποίο είναι αρκετά καλό με ο Πυρίχιος να προσπαθεί τώρα να μειώσει. Ο Δίκαιος μένει πίσω, είναι μεγάλο το προβάδισμα ωστόσο του Βέντο Παναγιώτη. Βέντο Παναγιώτη θα κερδίσει άνετα τον Πυρίχιο. Δίκαιος και Μάριος Πλάνετ. Να, η πρώτη έκπληξη της ημέρας από το Βέντο Παναγιώτη που κερδίζει άνετα. Βάλε τα χέρια. Πλησίασε στο τέλος ο Πυρίχιος, ωστόσο ήταν εύκολο. Δεν πήγε στο τέλος ο κάποτε.